Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Θα ξεκινήσω λίγο απαντώντας στον κύριο Θυμή που έκανε την ερώτηση για το τι συνέβη τότε. Γιατί αρκετοί, επειδή έχουν περάσει και κάποια χρόνια, κάποιοι φτιάξαν τους δικούς τους μύθους για αυτή την ιστορία τότε. Κάποιοι υιοθετήσανε δημοσιεύματα ανταγωνιστών μας και δικών τους ανταγωνιστών στην ιδεολογία τους και τα έχουν κάνει πάρα πολύ εύκολα δεκτά. Ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι και τη γράφονται από ανακρίβειες έως στοχευμένα ψεύδι. Τι είχε γίνει το 1996. Το 1996 σε έναν έλεγχο ρουτίνας, και θα έχει την ιδιαίτερη σημασία τώρα, σε έναν έλεγχο ρουτίνας βρέθηκε στο πριβέ του καζίνο μία ρουλέτα η οποία είχε μία ασφάλεια σπασμένη. Αυτή είχε προέλθει από κάποιο χέρι, η ασφάλεια είχε σπάσει. Και επειδή τότε είχε γίνει το άνοιγμα και το κλείσιμο, όπως λέμε εμείς, στα τραπέζια και δεν είχε παραστεί κυβερνητικός από το κλιμάκιο του επιτόπιου ελέγχου, ξεκίνησε, έγινε μία φασαρία το 96, οι παλαιότεροι πρέπει να θυμόνται, ότι στημένη η ρουλέτα στο καζίνο Λουτρακίου. Στημένα παιχνίδια, στείλουν τις ρουλέτες, κλέβουν τα λεφτά του κόσμου και μπλα μπλα μπλα. Χρειάζεται κύριε Πάπλου, νομίζω ότι αν αυτός ο φόρος από δικαστική απόφαση γύρισε, έπρεπε να μην έχει επιβληθεί ποτέ. Έπρεπε να μην έχει επιβληθεί ποτέ. Γιατί δεν έγινε συμφωνία κατά το τραπέζι πάνω που λένε για το φλίσβο. Αυτό είναι ψέματα. Ο φλίσβος είχε γίνει αρχές το 96. Αυτό έγινε το 96, τέλος 96. Τους πιάσανε κορόιδα, να το πω έτσι. Αυτή ήταν η προσωπική μου άποψη. Υπήρχαν λεφτά τότε. Υπήρχαν λεφτά, έρε, δώσε λέει ένα 13, ανερεθρίαστα και με ελαφρά την καρδία. Και το 97, για όποιον θυμάται, επειδή τότε αντιπολίτευση ο Καραμαλής κατηγορούσε το Σιμίτι για τα 40.000 φρουτάκια που θέλει να βάλει και τον έλεγε αρχιερέα της διαπλοκής, κλείσανε και μετά από ένα χρόνο 15 μέρες το Λουτράκι. Επειδή θυμήθηκε η κυβέρνηση τότε να ανασύρει το θέμα που είχε κλείσει και λέει, πώς θα πετάξουμε την πολιτική ευθύνη ότι δεν είμαστε αρχιερείς διαπλοκής, κλείστε και 15 μέρες το Λουτράκι. Όλοι οι παλαιότεροι συνάδελφοί μου το θυμόνται αυτό. Άρα γιατί το είπα κύριε Παύλο, γιατί είναι δύο φορές άδικος ο φόρος που επιβλήθηκε. Είναι γιατί δεν επιβλήθηκε με συμφωνία. Δεν μιλάω για το φόρο, Γιάννη, μου σχόλησε δηλαδή. Για τη διαδικασία. Μιλάω για τη διαδικασία και δεν χρειάζεται αυτό. Δεν είναι... Έχουν περάσει 22 χρόνια, κύριε Παύλο, μετά από 22 χρόνια. Ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται. Μα δεν μπορεί. Δεν ήταν στημένη η ρουλέτα. Αν θέλετε άποψή μου, δεν ήταν. Αυτό ήταν ένα στήσιμο της τότε κυβέρνησης. Και της τότε Υπουργού Παπανδρέου, να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν στημένη. Απλά δεν μπορώ να βλέπω θέματα στα blogs ότι έγινε συμφωνία για να μην γίνει το. Όπως θα θυμάστε καλά τότε, το θέμα του φλίσβου είχε κλείσει αρχές του 96. Το συγκεκριμένο θέμα έγινε μέσα του 96 προς τέλος. Άρα και χρονικά όσοι θέλουν να φτιάξουν αυτό το αφήγημα, δεν κάθεται. Αυτό το είπα και λίγο για να ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, στον κύριο Ρέπα που μίλησε προηγουμένως, γιατί πάλι και κάποια site και κάποιοι άνθρωποι υιοθετούν κάποια δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν ελέγξει αν είναι έτσι και ενδεχομένως να εκτίθονται. Οι δικαστές στο διοικητικό εφετείο Τρυπόλεως ήταν τρεις. Δεν ήταν ένας. Ήταν τρεις. Και αποφάσισαν και οι τρεις. Δεν αποφάσισε ένας. Και όταν η απόφαση έγινε το 2015 και η ακροαματική διαδικασία έγινε το 2015 και η απόφαση βγήκε τέλη 2017, όταν ένας άνθρωπος το 16 βγαίνει στη σύνταξη ή μέσα 16, δεν μπορεί να πει την άλλη μέρα έφυγε. Πώς έφυγε την άλλη μέρα, έφυγε μετά από ένα χρόνο. Και δεν αποφάσισε αυτός. Ήταν τρεις. Και θα δούμε και τη δεύτερη αγωγή που ακολουθεί για τα 30 εκατομμύρια για την επόμενη τριετία, γιατί αυτή αφορούσε τα προηγούμενα. Λοιπόν, γιατί δεν μας έχει πει ακόμα το ελληνικό δημόσιο και θα ακούσουμε τις προτάσεις τους. Γιατί αυτήν την ερώτηση έκανα και προχθές στο Υπουργείο Οικονομικών, αν από την εποχή που υπήρχαν δημόσια καζίνο. Η Πάρνηθα, η Ρόδος και η Κέρκυρα και κατόπιν τα ιδιωτικά. Αν υπάρχει έστω μία απόφαση που ο Υπουργός να ρυθμίσει φόρο. Μία. Να μας φέρουν από το 1970 που λειτουργεί το πρώτο καζίνο. Μία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό. Είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν. Δεν μπορεί. Τώρα φτιάξανε νομοσχέδιο για τα VLTs. Ολομέλεια της Βουλής. Κάνανε μεταφορά της Πάρνηθας. Ολομέλεια της Βουλής. Κάνανε το νομοσχέδιο για τα καζίνο. ΕΚΑΣ. Παλιά καινούρια. Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί γιατί δεν πήγε ο Υπουργός να ρυθμίσει. Μόνο μέρος. Γιατί? Και θα ήταν και αντισυνταγματικό και θα ήταν εύκολα να καταπέσει νομικά στα δικαστήρια. Έτσι και να ξεκαθαρίζουμε. Γιατί πρέπει να ακούγονται και
οι αλήθειες και τα σωστά γεγονότα. Ακριβώς για να έχουμε όλη κρίση. Εγώ πραγματικά, επειδή σε αυτή την αίθουσα έχουμε μαζευτεί πάρα πολλές φορές και μαζευτήκαμε και πρόσφατα όλοι οι δήματοι της Κορυφαίας τότε για τα VLTs με πρωτοβουλία του Προέδρου του Σωματείου και του Δημάρχου του Γιώργου Γκιόνη, μου προκάλεσε εντύπωση το ότι εχθές, Δευτέρα ήταν εχθές, δεν έγινε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχθές. Από προχθές μέχρι σήμερα που έγινε το δικαστήριο, δεν έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ ότι συνέβαινε με νομοσχέδια VLT σε ελληνικό, με την κατάσταση Πάρνηθας και καλώς μαζευόμασταν ακαριαία, συζητούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις και παίρναμε ψηφίσματα, τα οποία κατά τον τρόπο που μπορούσαν επηρεάζαν κάποια πράγματα ή τα καθυστερούσαν. Στην περίπτωση του δικαστηρίου σήμερα και χτες, από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ προσωπικά δεν είδα καμία αντίδραση παρόμοιου σκηνικού όπως τις προηγούμενες φορές. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν θεωρεί η Δημοτική Αίθουσα ότι ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα το χθεσινό? Δεν θεωρεί ότι το καζίνο θα δικαιούνται αυτά τα χρήματα μετά και την απόφαση του δικαστηρίου? Νομίζω ότι ένα ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ήταν σήμερα στην έδρα της Προέδρου. Η διοίκηση του καζίνο τι ζητάει? Θα τα πούμε χοντρικά για να μην εξειδικεύσουμε. Είπε, επειδή δεν δύνατε να πάρω 44-36 εκατομμύρια συν 8 εκατομμύρια νομιμοτόκος, δεν γίνεται να τα πάρω ρευστό από το κράτος. Δεν θέλω κιόλας στην παρούσα κρίση. Λοιπόν, ζητώ και απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα εδώ και 10 μέρες σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, στην ΕΕΠ και στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και είπε ότι θέλω να ρυθμίσω βάσει των 44 εκατομμυρίων, θέλω να ρυθμίσω τις οφειλές που δεν έχω ρυθμίσει. Εγώ τώρα το δήμαρχο το άκουσα για το. Και ενδεχομένως να έτσι για τις 90 δόσεις. Δεν έχω γνώση ούτε πληροφόρηση επ' αυτού. Λοιπόν, και κατόπιν αφού αφαιρέσετε όλα τα χρέη που έχω αρρύθμιστα, να σταματήσω να καταβάλω φόρο έως και το ποσό που υπολείπεται. Κατά την άποψή μου, και νομίζω κατά την άποψη των νομικών, η απόφαση του διοικητικού εφετείου Τρυπόλεως είναι τελεσίδικη. Λοιπόν, και επειδή πάλι έχει γίνει παρερμηνία, ο Άριος Πάγος με το Συμβούλιο της Επικρατείας δουλεύει με δύο διαφορετικές έννοιες. Έχει δικαίωμα εντός 60 ημερών και από ό,τι έμαθα τις επόμενες μέρες θα κάνει αίτηση ανέρεσης στο ελληνικό δημόσιο, θα προσφύγει στο ΣΤΕ. Όμως, όταν κάποιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο, έχει δικαίωμα να κάνει αναιρετική διαδικασία και για να σταματήσει τον συμψηφισμό των χρημάτων. Στην περίπτωση του ΣΤΕ δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Άρα είναι δύο φορές τελεσίδικη απόφαση. Λοιπόν, βέβαια από το Υπουργείο Οικονομικών αυτό μας είπαν ότι δεν γίνονται συμψηφισμοί, πρέπει να γίνει φορολογικός έλεγχος. Οι συμψηφισμοί αυτοί δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Σε ερώτηση μας, πόσο καιρό μπορεί να πάρει? Ένα χρόνο. Εντάξει, ένα χρόνο. Τα λέμε εκεί που θα είμαστε. Απάντηση. Και για να κλείσω, σίγουρα η επιχείρηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, σχεδόν ποτέ δεν φερόταν καλά δήμαρχε, άκουσα την προηγούμενη φορά την τοποθέτησή σου στο βίντεο. Κατά την άποψή μου ποτέ δεν φερόταν καλά, ούτε στους συνεταίρους, ούτε ενίοτε στους εργαζόμενους. Και δεν εννοώ να τους πλήρωνε στην ώρα τους ή όχι. Λοιπόν, για τις αυταρχικές συμπεριφορές και τις αφικιοκρατικές απόψεις, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτήν την αίθουσα. Και προσωπικά εγώ. Λοιπόν, δεν είναι άρα κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι άρα κάτι που το κάνει πρώτη φορά, για να μας δημιουργήσει από εντύπωση έως σοκ. Η συμπεριφορά τους κινείται πάντα σε μία πεπατημένη. Απλά κάποιες φορές παρεκκλίνουν, γίνονται λίγο πιο μαλακοί στη συμπεριφορά τους, κάποια στιγμή όταν κρίνουν σκόπο, τραβάνε το σκηνί. Έχω πει σαν ύποπτο χρόνο σε αυτή την αίθουσα ότι έτσι όπως οδεύει το πράγμα, και το είχα πει νομίζω το 17, το 16% θα ξυπνήσουμε ένα πρωί σαν πόλη και δεν θα υπάρχει στη διάθεση του Δήμου. Και το ξαναλέω δεύτερη φορά. Γιατί καλό είναι ορισμένα πράγματα να επικαιροποιούνται, γιατί δεν είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε και αυτά που πράττουμε. Επιτοπλίστων είμαστε αυτά που πράττουμε. Και εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά πλησιάζει αυτή η ώρα. Δηλαδή από πέρυσι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν ενέργειες, πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, γιατί
χαθεί το ποσοστό. Γιατί αν δεν έχει γίνει και ΑΕ, όπως λέει το διατακτικό του 106Β μέχρι τις 7 Αυγούστου, η απόφαση του 106Β που κουρεύει κατά 40% τα χρέη θα εκπέσει. Και λέω εγώ τώρα, ποιος θα φταίει? Θα φταίνει οι εργαζόμενοι? Σίγουρα όχι. Τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα? Θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει? Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, είδαμε ότι δεν οδήγησε πουθενά. Είδαμε ότι δεν οδήγησε πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια παράκληση σε αυτήν την αίθουσα, επί συνόλου του θέματος του Καζίνο, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αυτή τη φορά δεν παίζει μπλόφα το Καζίνο. Όσοι θυμάστε, πριν 8 μήνες είχε κλείσει για 8 ώρες το Καζίνο. Πάλι δεν καταβάλανε φόρο. Μόνο που τότε κάνανε μια πάρα πολύ κακή μπλόφα. Γι' αυτό και βγήκαμε στη δημοσιότητα και στα κανάλια τότε που μας είχαν πάρει και εμένα και τον Βασίλη τηλέφωνο και δώσαμε συνεντεύξεις και τους επιπλήξαμε, τους ξεφωνήσαμε γιατί παίξανε μια πάρα πολύ κακή μπλόφα. Ζυγίσανε τότε αν θα το κλείσει η ήταν ηλίου φαϊνότερο που θα το κλείσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κλείσει. Το έκλεισε τώρα που δεν παίζουν μπλόφα, που έχουν 44 εκατομμύρια στα χέρια τους. Δεν θα το έκλεινε τότε. Τώρα όμως είναι διαφορετικά. Και από τη στιγμή που εμείς καταφέραμε και δεσμεύσαμε εγγράφος και προφορικός, για μένα μετά είναι το εγγράφος, την εταιρεία. Γιατί και από πάνω από κυβέρνηση πλευρά Υπουργείου Οικονομικών με ρώτησαν γιατί εμείς εργαζόμενοι εμπλεκόμαστε. Τι θέλετε εσείς εργαζόμενοι και εμπλέκεστε. Και τους εξήγησα ότι εμπλεκόμαστε γιατί από τη στιγμή που υπάρχει έγγραφη δέσμευση ότι το 1.700 που είναι το κέρδος κάθε μήνα από τη μη καταβολή φόρου από το συμψηφισμό είναι περίπου 1.700-1.800. Θα κατευθυνθεί στη μισθοδοσία μας για να αποπληρωθούμε τον τρίτο μήνα που πάμε σιγά σιγά συσσωρευτικά να μπούμε μέσα, να το πω σε εισαγωγικά, και θα ομαλοποιηθεί και από εδώ και στο εξής η μισθοδοσία μας από τις 6 Αυγούστου του Σεπτέμβρη, 6 Αυγούστου του 2013 που εστάλει τότε η επιστολή και μετά αρχίσαμε το έναντι, μετά από 5 χρόνια θα ομαλοποιηθεί η μισθοδοσία μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εμείς να μην θέλαμε, είναι τέτοια η πίεση που ασκείται τους 1.250 εργαζόμενους, που το θέλουμε έτσι για να ξεκαθαρίσουμε για την διευκόλυνση της συζήτησης, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι μονόδρομος για μας. Λοιπόν, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι, όπως άλλωστε πάντα ήταν μπροστά σε όλα, ακόμα και στο συγκεκριμένο δικαστήριο του Διοικητικού Εφετείου Τρυπόλεως, ήταν μάρτυρας ο συγχωρεμένος ο Αγίνης ο Γιάννης ο Γκίκας. Οπότε, επειδή το συνδικαλιστικό κίνημα στο Λουτράκι έχει παίξει πάρα πολύ σοβαρό λόγο στο να είναι η εταιρεία ανοιχτή αυτή τη στιγμή, έχει παίξει σοβαρό ρόλο στο να είναι. Λοιπόν, και οι εργαζόμενοι δύο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις σοβαρές, σε αντίξωες συνθήκες και με όχι πάντα την πόλη υπέρ μας. Απλά είπα να μην σκάψουμε και γυρνάμε πίσω. Και τελειώνω με το εξής. Εγώ χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Ρέπα να μιλάει για διαχειριστικό έλεγχο στην εταιρεία του Καζίνο και προστρέχει, έστω και με καθυστέρηση 5-6 χρόνων, γιατί ο πρώτος που είχε μιλήσει για ιστορικό διαχειριστικό έλεγχο στο συνεδριακό κέντρο το 2013 ήμουν εγώ. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξη που είχαμε δώσει στο εργατικό κέντρο Λουτρακίου, πάλι ήταν παραμονές των τελευταίων δημοτικών εκλογών, αν θυμάμαι καλά, και πάλι είχαμε μιλήσει μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, είχα ξαναμιλήσει για τον ιστορικό διαχειριστικό έλεγχο, και τότε μάλιστα είχα πει στους παρόντες δημοσιογράφους, καλό είναι να ρωτήσετε και την άποψη των υποψήφιων δημάρχων, που ήταν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, να ρωτήσετε και την άποψη αυτών. Ποια είναι η άποψή τους? Έναν ξεχωριστά. Θέλουν ιστορικό διαχειριστικό έλεγχο. Επιβάλλεται να γίνει ιστορικός διαχειριστικός έλεγχος. Επιβάλλεται. Γιατί χρειάστηκε να το πείτε αυτό? Συγγνώμη. Γιατί χρειάστηκε να το πείτε αυτό? Γιατί δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Παύλου, την άποψη του καθενός. Δεν είμαι στο μυαλό του καθενός. Εγώ ό,τι ακούω, αυτό εισπράττω. Και αυτό αναλύω στη σκέψη μου. Ήσασταν 5 υποψήφοι. Μπορεί οι 5 να θέλανε, οι 5 να μην θέλανε. Τι να μην θέλανε? Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το λέω. Γιατί να μην θέλανε? Ολοκληρωθεί. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ανάλυση προθέσεων, κύριε Παύλου. Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση προθέσεων. Και αν θέλετε, κύριε Παύλου, άμα λέγανε και οι 5 υποψήφοι πιέζουν ο καθένας με τον τρόπο του όλοι μαζί, μπορεί και να και γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ, αν θέλετε να πούμε. Το ανώτατο ελεκτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών το ξέρετε ποιο είναι. Πόσους ελέγχους έχει κάνει και ποια αίτια έχει αφήσει απ' έξω. Γιατί τα λέτε όλα αυτά? Λοιπόν. Το ανώτατο συμβούλιο έχει κάνει τους ελέγχους, κύριε Παύλου, όπως πολύ σωστά λέτε. Αλλά εδώ εμείς φωνάζαμε τότε, το 2013, για να γίνει έλεγχος από ανεξάρτητη επιτροπή που θα διόριζε η κυβέρνηση τότε. Η κυβέρνηση
Σαμαρά το 2013. Και είχε δεσμευτεί η επόμενη κυβέρνηση, υποψήφιοι βουλευτές που ανέρχεται τη σημερινή κυβέρνηση, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν θα είναι αυτό. Χαίρομαι που προστρέχουν στην άποψή μας μετά από 5 χρόνια. Ιδού η Ρόδος. Κύριε Λογοδέτη, ευχαριστούμε. Κύριε Πρωτοπαπά. Έχω μόνο ένα αυτό, γιατί εμέσως πει σαφώς κατηγορήθηκα και από τον κύριο Λογοθέτη, τον Δημοτικό Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο, ότι εγώ δεν έκανα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς για να είμαστε σε θετική. Πάντα υπήρχε, θα υπάρξει, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντα υπήρχε συνεργασία με το θέμα του καζίνου. Εμείς πήγαμε παντού, όπου μας ζητήθηκε, με όποιο τρόπο μας ζητήθηκε, είτε προλάβαμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, είτε δεν προλάβαμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε πάντα δίπλα. Δεν μας ζητήθηκε και είπε, ούτε με πήρε και κάποιος τηλέφωνο για να μας ζητήσει μια τέτοια πρόθεση. Σήμερα με πήρανε, μετά το δικαστήριο, για να μου ζητήσουν και λέω, εσείς δεν μου ζητήσατε ούτε την πρόσθετη παρέμβαση. Τώρα μου ζητάτε να έρθω, όχι, λέει, πρέπει να πάω μαζί. Να πάω μαζί. Ποτέ δεν αρνήθηκαν. Τώρα, εντάξει, ο καθένας το λέει για τους δικούς του λόγους, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά η Δημοτική Αρχή εδώ και 3,5 χρόνια έχει σταθεί παρά το πλευρό της εταιρείας. Ανεξάρτητα τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις κτλ. Όπου μας ζητήθηκε, με πρόσθετη παρέμβαση και με την παρουσία του Δημάρχου σε όλα τα θέματα. Αυτό να το ξέρουμε, για να ξέρουμε ακριβώς το τι γίνεται. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν μας ζητήθηκε, ούτε καν σηκώθηκε το τηλέφωνο για κάτι. Αυτό λέει πολλά. Τίποτα άλλο. Α, ναι, όσο και να πω και το άλλο, ότι για να μην πω βρέθηκα μόνο με τους βουλευτές τους τρεις, μίλησα και με τον κύριο Δήμα, έτσι για να μην πολιτικά μην πει κανείς ότι μεν και δε και τα λοιπά. Με όλους τους βουλευτές του νομού μίλησα και για να δούμε τι γίνεται με το αποτέλεσμα.